Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο της λαθροθυρίας, το οποίο βέβαια προβληματίζει σε επίπεδο Κρήτης. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Λαθροθυρία, ένα φαινόμενο που προβληματίζει καθώς έχει πλέον λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην Κρήτη παρά τους ελέγχους και τα πρόστιμα που προβλέπονται για όλους εκείνους που παρανομούν και δεν σέβονται τη φύση, το περιβάλλον και το ζωικό κεφάλαιο. Οι ομοσπονδιακοί θυροφύλακες υπερβάλλουν εαυτούς και χωρίς μέσα τις περισσότερες φορές ρίχνονται στη μάχη κατά της λαθροθυρίας. Η κοινή ηγετική περίοδος μπορεί να έληξει, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που αγνοούν τους νόμους και βγάζουν τα σκυλιά τους εκτός των εκπαιδευτών. Παρά το γεγονός ότι αν τους πιάσουν επαυτοφόρο θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Φιλοζωικές οργανώσεις κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις αρκετών ειδών στους κυνηγότοπους. Η εκπομπή Direct ανοίγει το φάκελο των ελέγχων από την Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή με επίσημα στοιχεία και αναλυτική καταγραφή των τελευταίων περιστατικών. Στο πλατό της εκπομπής, ο Σπύρος Νηστικάκης, μέλος της Ομοσπονδιακής Θυροφυλακής, ο Γιώργος Καραγιωργάκης, μέλος της Ομοσπονδιακής Θυροφυλακής και η δικηγόρος Καλλιούπη Μαραβελάκη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Νηστικάκη, κύριε Καραγιωργάκη, κυρία Μαραβελάκη. Σήμερα θα ανοίξουμε μία συζήτηση που αφορά το φαινόμενο της λαθροθυρίας, το οποίο τίνει να λάβει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και σε επίπεδο χώρας. Θα αναφέρουμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναφορικά με την κοινή ηγετική περίοδο, η οποία έλεξε πριν από λίγες ημέρες, αλλά και θα φέρουμε και στο προσκήνιο τους κινδύνους με τους οποίους η Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή έρχεται αντιμέτωπη κατά τη διάρκεια των ελέγχων και δεν είναι λίγοι. Κύριε Νηστικάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Ολοκληρώθηκε η κυνηγητική περίοδος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι σταμάτησε πλέον το κυνήγι. 28 του Φλεβάρη σταμάτησε το κυνήγι και για τα πουλιά, γενικά για όλα τα θυράματα. Άρα ο κάθε κυνηγός πρέπει να φυλάξει το όπλο, το όπλο του για τη νέα περίοδο. Πρέπει να φυλάξει, αυτό ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την εμπειρία σας, τα τελευταία χρόνια τηρούν τον νόμο οι κυνηγοί? Δυστυχώς δεν το τηράνε όλοι οι κυνηγοί τον νόμο αυτό. Καλοί κυνηγοί το τηράνε. Αυτοί οι οποίοι δεν το τηράνε, δυστυχώς για μένα δεν ανήκουν στην κυνηγετική οικογένεια. Μάλιστα. Κύριε Καραγιωργάκη, να συνεχίσω με εσάς. Έχουν καταγραφεί, φαντάζομαι, περιστατικά με κυνηγούς, όπως είπε και ο συνάδελφός σας, που δεν τηρούν το νόμο. Πρόσφατα είδαμε και εικόνες με σκοτωμένους λαγούς στην περιοχή της Ιτίας. Ναι, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά. Εμείς δρεύουμε, ανήκουμε στην Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου. Στην περιοχή μας, επειδή είναι δύσβατη και διπρόσιτη, είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει πρόσβαση. Στην περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει πρόσβαση και αυτό εκμεταλλεύονται πάρα πολύ. Γι' αυτό έχουμε και περισσότερα περιστατικά λαθροθυρίας. Πρόσφατα είχαμε και εμείς, μάλλον πριν τρεις μέρες, ένα περιστατικό. Συλλάβαμε κάποιο τη νύχτα, έκανε χρήση όπλου και προβολέα. Στην περιοχή του Ηρακλείου. Στην περιοχή του Ηρακλείου, ναι. Οι παραβάσεις είναι πάρα πολλές. Έχω να πω βέβαια ότι πηγαίνοντας να αντιμετωπίσουμε μια λαθροθυρία, έχουμε κάποια μέσα, αλεξίσφαιρα και μόνο αυτό. Στα μέσα εξ προβλήματα θα αναφερθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να ξεχωριστώ κεφάλαιο, κυρία Μαραβελάκη, να περάσω σε εσάς. Τι προβλέπει ο νόμος? Ο νόμος είναι σαφής. Τα πάντα καθορίζονται στη λαθροθυρία από τις διατάξεις του δασικού κώδικα. Από το 255 έως το άρθρο 259 έχουμε τις παραβάσεις, που είναι πλήθος παραβάσεων, είναι πολύ εκτενής ο νόμος σε αυτά. Και στις διατάξεις των άρθρων 287, 288 και 288α έχουμε τις τιμωρίες, οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες. Μπορούν να ξεκινήσουν από 3 μήνες και μπορεί να φτάσουν μέχρι και 2 έτη, προβλέπει ο νόμος, ανάλογα με το αδίκημα, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος. Ένας δικαστής υποκειμενικά βέβαια μπορεί να κρίνει την ποινή φυλάκισης ή το πρόστιμο που θα επιβληθεί. Υποκειμενικά υπάρχουν περιθώρια να γίνει πιο αυστηρό
το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει αυτές τις περιπτώσεις. Πάντα, εφόσον υπάρχει τροποποίηση του δασικού κώδικα από τον νομοθέτη. Η τελευταία τροποποίηση που είχαμε ήταν το έτος 2014, γιατί ο δασικός μας κώδικας είναι αρκετά παλιός. Αλλά το 2014, με το νόμο 4280, αν θυμάμαι καλά, χτενίστηκε ο δασικός κώδικας και στις διατάξεις που αφορούν τη λαθροθυρία. Η πιο αυστηρή ποινή που έχει επιβληθεί μέχρι και σήμερα. Είναι μέχρι 2 έτη, αλλά στο Ηράκλειο δεν έχουμε ακόμα ποινή μέχρι 2 ετών σε αδίκημα που αφορά τη λαθροθυρία. Συνήθως είναι κάποιοι μήνες μέχρι 1 έτος και έχουμε και κάποια πρόστιμα που επιβάλλονται, τα οποία όμως επειδή είναι ακόμα σε δραχμές, αυτό το κομμάτι δεν το έχει πιάσει ο νομοθέτης ακόμα, είναι πολύ μικρά. Δηλαδή 3 ή 5 χιλιάδες δραχμές. Ναι, είναι ακόμα σε δραχμές ο δασικός κώδικας. Σε ό,τι αφορά τις ποινές, τις διοικητικές και τις ποινικές. Εντάξει, τι να πει κάποιος, είναι ακόμα σε δραχμές, οπότε είμαστε ακόμα πολύ πίσω για να μιλάμε για εξυγχρονισμό και για αλλαγή της όλης κατάστασης στο μέτωπο το νομικό. Ωστόσο, ανοίξατε ένα θέμα που έχει να κάνει με τα μέσα με τα οποία είστε εφοδιασμένοι στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιείτε. Ναι, έχω να πω ότι σε όλη την επικράτεια είμαστε 350 άτομα. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι είμαστε ελάχιστοι για να φυλάξουμε τόσες μεγάλες περιοχές. Ο εξοπλισμός που έχουμε είναι ελλιπής. Σε επικράτε, λες, σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε τοπικό, σε παγκρίτο επίπεδο. Σε παγκρίτο επίπεδο είμαστε 25 άτομα μόνιμοι και υπάρχουν και κάποιοι εποχικοί. Ναι. Ο εξοπλισμός που έχουμε είναι μηδαμινός. Το μόνο που έχουμε, ας πούμε, είναι ένας φακός και ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο και τα ειδικά οχήματα που έχουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ζητάμε από την πολιτεία να μας βοηθήσει να εξοπλιστούμε με όπλα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε είτε μέρα είτε νύχτα ένοπλους άνθρωπους. Μάλιστα. Κύριε Νηστικάκη, τι σημαίνει στην πράξη να μην έχετε όπλο μαζί σας και ένα περιστατικό, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα να μου φέρετε, που έχετε αντιμετωπίσει και κάποιο κίνδυνο? Σεβασμός. Δεν υπάρχει απέναντί μας. Δηλαδή, πάμε σαν το σκυλί στα μπέλη, να σας το πω έτσι. Περιστατικό είχαμε με τον συνάδελφό μου, τον Καραγιωργάκη, και μαζί με άλλους 2 συναδέλφους, το 2006 περίπου, που μας πυροβολήσανε. Είχαμε τον τραυματισμό του κ. Καραγιωργάκη, ενός συναδέλφου. Δυστυχώς, ο ένας βγήκε αθώος και ο άλλος έφαγε το ελάχιστο της ποινής. Μάλιστα, κύριε Καραγιωργάκη, ήσασταν θύμα. Ναι. Εγώ μας περιγράψετε λίγο εκείνη τη στιγμή, το περιστατικό. Ναι. Είχαμε ένα περιστατικό λαθροθυρίας, νύχτα. Πήγαμε να επέμβουμε, να προσεγγίσουμε τα άτομα για να τα συλλάβουμε. Αυτοί μας αντιλήφθηκαν και σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από εμάς έριξαν 5 πυροβολισμούς. Οι 2 πρώτοι πυροβολισμοί βρήκαν εμένα και ένα συναδελφό μου, ο οποίος αναγκάστηκε το παιδί να παραιτηθεί γιατί τραυματίστηκε στο μάτι. Χιλιοστά από το μάτι πήγε το σκάγι, με αποτέλεσμα να χάσει το μάτι του. Και εκτός από αυτό, είχαμε και θάνατο συναδέλφου πριν χρόνια στη Στερεά Ελλάδα από όπλο λαθροκυνηγού. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε και όπως σας είπα, είμαστε άοπλοι απέναντι σε ένοπλους. Πηγαίνετε δηλαδή να αντιμετωπίσετε εντός εισαγωγικών ανθρώπους οι οποίοι έχουν όπλο πάνω τους και βέβαια κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το οτιδήποτε σε αυτή την περίπτωση. Σωστά, κυρία Μαραβελάκη. Σωστά. Ουσιαστικά θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι η νόμιμη κυνηγή. Η θυροφυλακή είναι η νόμιμη κυνηγή. Είναι ένα σώμα που έχει θεσμοθετηθεί για να αντιμετωπίζει παράνομους κυνηγούς. Οι παράνομοι κυνηγοί δεν έχουν πάντα ένα κυνηγετικό όπλο. Μπορεί να έχουν οποιοδήποτε όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε ένα φόνο τα κοινά ποινικά, τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, τα οποία βλέπουμε και στα δικαστήρια. Αυτή είναι η περίπτωση που περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Καραγιωργάκης. Μάλιστα. Κύριε Νηστικάκη, προχωράτε καθημερινά σε ελέγχους? Κάθε μέρα. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει? Προστατησία της φύσης. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αποφασίζετε να ενεργήσετε σε κάποια περιοχή ποια είναι? Τα κριτήρια είναι αναλόγως την περιοχή που έχουμε προβλήματα μέρα-νύχτα. Και αναλόγως δρούμε. Δηλαδή και μέρα και νύχτα, κύριε Καραγιωργάκη? Βεβαίως, ναι, και μέρα και νύχτα. Καθ' όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Μπορεί να είναι δηλαδή πρωί, μπορεί να είναι απόγευμα, μπορεί να είναι μεσάνυχτα. Προσπαθούμε να είμαστε στην ύπαιθρο. Και να δίνετε το παρόν. Έχετε κάποιες καταγγελίες, δηλαδή λειτουργείτε βεβαίως, και μέσα βεβαίως, από καταγγελίες? Βεβαίως λειτουργούμε και με καταγγελίες. Προσπαθούμε να τις αξιοποιούμε, να είναι επώνυμες συνήθως οι καταγγελίες. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε από οποιοδήποτε ανώνυμο καταγγελία.
Σας είπα, είμαστε ελάχιστοι για να μπορούμε να ελέγχουμε τόσο μεγάλη έκταση. Σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, ποιο σκηνικό έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο Κρήτης στο μέτωπο του φαινομένου της λαθροθερίας? Είμαστε σε κάπως καλύτερη κατάσταση? Ναι, τα τελευταία χρόνια είμαστε σε κάπως καλύτερη κατάσταση. Ίσως η κρίση, ίσως αρχίζει και κάπως ο κόσμος να συνειδητοποιεί ότι το να βλάπτει στη φύση έχει επακόλουθα. Πάντως μπορώ να πω, εγώ με 13 χρόνια στην υπηρεσία, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει λίγο ύφεση στην όλη περίπτωση. Μάλιστα. Κυρία Μαραβελάκη, είστε δικηγόρος, ωστόσο είστε και πρόεδρος της Ζωόφυλης Δράσης. Σωστά. Είστε σύμμαχος των νόμιμων κυνηγών, παρά το γεγονός ότι αυτό το χόμπι δεν σας βρίσκει απολύτως σύμφωνοι. Δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνους τους φιλόζους. Αγαπάμε τα ζώα και αγαπάμε τη ζωή. Από την άλλη μεριά, το κυνήγι είναι ένας νόμιμος θεσμός, τον οποίο εμείς ναι με δεν εγκρίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Οτιδήποτε νόμιμο, το σεβόμαστε. Οτιδήποτε παράνομο, το καταδικάζουμε. Και πρέπει να φύγει αυτό το ταμπού και η λάθος εκτίμηση ότι οι φιλοζωικές οργανώσεις δεν στέκονται δίπλα στους κυνηγούς. Στέκονται, σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και το σύμμαχό τους, ωστόσο αρκεί να τηρεί τον νόμο. Σωστά. Άλλωστε με πολλούς κυνηγούς συνεργαζόμαστε, ιδίως στο τομέα της κοινοφιλίας. Πάρα πολλοί κυνηγοί έχουν πάρα πολλά σκυλιά που τα αγαπάνε και εμείς αγαπάμε τους κυνηγούς που αγαπάνε τα σκυλιά τους, δεν τα εγκαταλείπουν, τους φέρονται σωστά. Εκεί υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Μάλιστα. Κύριε Καραγεωργάκη, είπατε πριν από λίγα λεπτά τη φράση «βλάπτουν τη φύση». Με ποιο τρόπο ένας κυνηγός, άθελά του, πολλές φορές βλάπτει την ίδια τη φύση? Σκοτώνοντας τα άγρια θυράματα. Πετώντας σκουπίδια στην ύπαιθρο. Δηλητηριάζοντας, γιατί υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα, η Ομοσπονδία έχει κάποιο ειδικό σκυλί, ο οποίος είναι υπεύθυνος, το χειρίζεται ο κύριος Νηστικάκης, για να βρει συνδυασμένα δολώματα. Υπάρχουν και αυτοί οι ασυνείδητοι κυνηγοί που πετάνε τις φόλες στη φύση. Όταν ο άλλος κάνει λαθοθυρία, καρπώνεται πάρα πολύ εύκολα αρκετά θυράματα με πολύ λίγο κόπο. Αυτό πιστεύω ότι βλάπτει την πανίδα της χώρας μας και φυσικά κατ' επέκταση στην άγρια ζωή. Σωστά. Κύριε Νηστικάκη, έχετε στην επίβλεψή σας, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ο οποίος... Έχω στην επίβλεψή μου την Ντάικα, το οποίο είναι ένα ειδικό εκπαιδευμένο σκυλί. Σκύλα, λοιπόν. Σκυλίτσα. Ναι. Να βρίσκει τα δολώματα. Ναι. Και ό,τι δηλητηριασμένο υπάρχει στη φύση. Τελευταία φορά που βρήκατε κάποιο τελευταία δόλωμα, κάποια φόλα... Τελευταία φορά είναι στην περιοχή Μυρών, το οποίο βρήκαμε τα δολώματα. Δυστυχώς βρήκαμε και εκεί. Και πριν από το διάστημα? Πριν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Δολώματα και φόλες? Ναι, δολώματα με το δηλητήριο πάνω. Με φόλες. Δηλαδή, φόλα όταν εννοούμε, μιλάμε ένα κομμάτι κρέας, ένα μπιφτέκι ή γάλα, το οποίο βάζουν το δηλητήριο. Οπότε, κυρία Μαραβελάκη, η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει επομιστεί και το βάρος στο να βρίσκει δολώματα με φόλες. Βεβαίως, έχουμε συνεργαστεί άλλωστε με τον κύριο Νηστικάκη. Τελευταία περίπτωση που συνεργαστήκαμε ήταν στο Κεραμούτσι, όπου ήταν και πολύ δύσκολο να βρει τα δολώματα, γιατί ήταν υπολείμματα. Αυτά που βρήκε η Τάικα ήταν πάρα πολύ μικρά, οπότε είναι ένα αξιοθαύμαστο σκυλί και είναι πολύ σωστή η δουλειά που κάνουν. Σταματήσαμε με την παρέμβασή του. Μια συνεχή περίοδο από φόλες, επί 4 μέρες πεθαίναν ζώα συνεχώς. Όταν ήρθε η θυροφυλακή με την Ντάικα, σταμάτησε αυτό το φαινόμενο στο συγκεκριμένο χωριό. Πολλές φορές, κύριε Νηστικάκη, λειτουργείτε και προληπτικά σε ορισμένες περιοχές. Ναι. Όχι μόνο έπειτα από καταγγελίες. Όχι μόνο από καταγγελία. Πάμε σε περιοχές σε οποία είχαν βρεθεί παλιά δολώματα ή ψόφια ζώα και όταν ξαναξανοίγουμε πάλι την ίδια περιοχή. Κυρία Μαραβελάκη, υπάρχουν κάποια ήδη ζώων στις κατηγορίες των οποίων καταγράφονται, να το πω, ελλείψεις, δεν ξέρω αν είναι όρος σωστός? Στην Κρήτη δεν έχουμε ζώα προστατευόμενα
στην άγρια πανίδα τουλάχιστον αυτά που έχουμε δεν είναι προστατευόμενα ζώα, πέρα από τον έγαγρο που είναι πάρα πολύ γνωστός. Δεν έχουμε τον πλούτο της πανίδας που έχει η Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε όμως πολλά προστατευόμενα είδη πουλιών, για τα οποία απαγορεύει η λαθροθερία τους, είτε μέσω του κυνηγιού, είτε μέσω της ξόβεργας που βάζουν πολύ. Πολλές φορές στις διάφορες λαϊκές έχουμε ανθρώπους που έχουν πιάσει με ξόβεργες πουλιά και τα πουλάνε. Εκεί με τη βοήθεια όχι της θηροφυλακής, αλλά με της αστυνομίας αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο. Παραδείγματος χάρη, η καρδερίνα είναι ένα πουλί που προστατεύεται. Απαγορεύεται αυστηρά και το κυνήγι του και η εχμαλωσία του, όσο και να μην το πιστεύουν κάποιοι και να το αγοράζουν για 5 ή 10 ευρώ στην λαϊκή, συμβαίνει συχνά στο Ηράκλειο, είναι ένα προστατευόμενο είδος και προσπαθούμε όλοι με κάθε τρόπο να το βοηθήσουμε. Καρδερίνα, ένας ο οποίος εντοπιστεί στο σπίτι του ένα κλουβάκι με μια καρδερίνα. Ο νόμος τι προβλέπει? Ο νόμος είναι ο 4039 στη συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε έχουμε την εχμαλωσία που, αν το πουλί αυτό είναι άγριο, σαφώς εκεί θα έχουμε τα πρόστιμα, θα γίνει δικογραφία. Το προβλέπετε πρόστιμα? Εξαρτάται. Από 5.000 ως 15 πάει ο 40-30. Από 5.000 έως 15. Το κατώτατο πρόστιμο. Αν βέβαια ο άνθρωπος αποδείξει ότι πρόκειται για ένα πουλί εκτροφής, γιατί υπάρχουν και καρδερίνες εκτροφής, εκεί δεν έχουμε κανένα δραχμές ζήτημα. Δραχμές ή ευρώ? Ευρώ εδώ. Έχουμε ευρώ. 40-39 είναι νόμος του 12, οπότε είμαστε μια χαρά. Κύριε Καραγεωργάκη, οπότε ακόμα και έναν πολίτη ο οποίος επιχειρεί να εχμαλωτήσει μια καρδερίνα, είστε αναγκασμένοι, είστε υποχρεωμένοι να τον συλλάβετε? Βεβαίως. Βεβαίως. Η διαδικασία που ακολουθείτε, θα συλληφθεί, θα καλέσετε την αστυνομία, πώς είναι το... Θα συλληφθεί, θα τον πάμε στο κατατόπους αστυνομικό τμήμα ή δασαρχείο δασονομείο αν υπάρχει. Εκεί υποβάλλεται, γίνεται έκθεση κατάσχεσης και φυσικά δικογραφία. Ο εισαγγελέας αποφασίζει αν περάσει αυτόφορη διαδικασία ή αν του ορίσει κάποια δικάσιμο με μεταγενέστερη ημερομηνία. Ναι. Φαντάζομαι παράνομος, κύριε Μερεβλάκη, είναι και αυτός ο οποίος πουλάει μια καρδερίνα ακόμα και στις λαϊκές αγορές. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να πιαστεί επαυτοφόρο τη στιγμή που εχμαλωτίζει μια καρδερίνα. Όχι, όχι. Συνήθως τους βρίσκουμε στις λαϊκές αγορές και μάλιστα έχουμε σκηνές απείρου κάλου σε λαϊκές, όπου και μέλη της ζωόφιλης δράσης, του Ελληνικού Κέντρου Προστασίας Άγριας Ζωής και η αστυνομία κυνηγάμε ανθρώπους που έχουν εχμάλωτες καρδερίνες. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις αν μια καρδερίνα είναι άγρια ή αν είναι εκτροφής, γιατί χτυπιέται πάνω στο κλουβί, οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε συλλήψεις. Ακόμα και οι εκτροφείς προέρχονται από την άγρια φύση, άσχετα αν οι γενιές. Ναι, εντάξει, είναι, αλλά εκεί μπορούμε να το πιστοποιήσουμε αυτό. Την εκτροφή, συνήθως τα πουλιά εκτροφής τα βρίσκουμε στα pet shop, δεν χρειάζεται να πάμε στη λαϊκή να αγοράσουμε. Μάλιστα. Κύριε Νηστικάκη, για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά, συμπερασματικά προκύπτει ότι το κυνήγι έχει σταματήσει και δεν προβλέπετε, παραθυράκι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Για κανένα είδος. Όχι, όχι. Απλώς οι κυνηγοί τώρα πρέπει να προσέξουν να πηγαίνουν τα σκυλιά τους στη ζώνη εκπαίδευσης. Ζώνη εκπαίδευσης. Έχουν ορίσει τα δασαρχεία του νομού και τα δασονομία, ζώνες εκπαίδευσης σκύλων. Αυτό μόνο. Πότε θα ξαναρχίσει πάλι η περίοδος? Η περίοδος θα αρχίσει 20 Αυγούστου του 2019. 20 ναι. Αυγούστου. Ναι, κυνηγική περίοδος. Μέχρι τότε ζητάμε από τους κυνηγούς να δώσουν σεβασμό σε εμάς και πάνω απ' όλα στη φύση. Να μας δώσετε κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας αν κάποιος πολίτης επιθυμεί να προχωρήσει σε κάποια επώνυμη καταγγελία με το ονοματεπώνυμό του, πού μπορεί να σας βρει? Τα δασαρχεία και η Ομοσπονδία έχει εκδώσει κάποια έντυπα τα οποία υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα των θηροφυλάκων στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και επίσης τα βιβλιάρια που εκδίδουν στις άδειες θύρας υπάρχουν τα τηλέφωνα. Αρκετοί συλλόγοι έχουν βάλει τις κάρτες των θηροφυλάκων για να βρίσουν τα τηλέφωνά τους. Μπορεί να πάνε στους κατατόπους συλλόγους να ζητήσουν αυτό το έντυπο και ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν έχουν κάποια καταγγελία, την κάνουν σε συνάδελφο ανάλογα στην περιοχή ας πούμε, που είναι. Δεν μπορεί ας πούμε, να είμαι εγώ στη Βιάνο και να με καλέσουν από το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, να υπάρχει θηροφύλακα στο Ηράκλειο που μπορεί να τον ενοχλήσουν. Να επέμβει στην καταγγελία του. Κυρία Μαραβελάκη, με ποιους τρόπους η πολιτεία μπορεί να σταθεί σύμμαχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας? Με ποιους τρόπους η πολιτεία θα μπορέσει να βοηθήσει και να διευκολύνει το έργο των συγκεκριμένων ανθρώπων, σύμφωνα με την εμπειρία σας? Ουσιαστικά πρέπει να τους ενισχύσει.
Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, όπως το είπαν και οι ίδιοι, είναι άοπλοι, αντιμετωπίζουν πάρα πολλούς κινδύνους. Δεν μιλάμε τώρα να βρουν μία φόλα ή οτιδήποτε άλλο. Αντιμετωπίζουν ανθρώπους που έχουν όπλα. Αν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν διάθεση να πυροβολήσουν, βρίσκονται σε κίνδυνο. Ουσιαστικά πρέπει να ενισχύσουν το θεσμό είτε δια εκπαιδεύσεως είτε δια εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά τους. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάναμε μια περιεκτική κουβέντα, προέκυψαν συμπεράσματα και ας ελπίσουμε ότι δεν θα λάβει άλλες διαστάσεις αυτό το φαινόμενο που σίγουρα μας προβληματίζει και μας ανησυχεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.